Το ΆΚΑ φιλοξένησε ένα από τα πιο hot derby της Αθήνας. Παναθηναϊκός εναντίον ΑΕΚ. Τριφύλλη εναντίον Δικέφαλος. Η ατμόσφαιρα σε εξέδρες ήταν πολύ ροκ, ενώ τα καπνογόνα έπεφταν βροχή. Οι φίλαθλοι, και αυτοί που πήραν ειστήριο αλλά και αυτοί που δεν προμηθευτήκαν, ήταν έτοιμοι να τα δώσουν όλα στη μάχη της εξέδρας. Έπαθα λάστιχο, παράτησα το αυτοκίνητο κάπου σε μια γωνιά εκεί. Δεν πειράζει, καλό αργά παρά ποτέ που λένε. Βεβαίως. Για το θέμα του γηπεδικού, τι άποψη έχετε? Θέλετε να χτιστεί το νέο γήπεδο στο Βοτανικό ή θέλετε επιστροφή στις ρίζες στην Λεωφόρα Αλεξάνδρου? Αυτό θα ήταν το καλύτερο βέβαια, αλλά γίνεται όμως. Δεν γίνεται. Αυτό θα ήταν θαύμα στις ρίζες, εκεί το γήπεδο. Αλλά αυτό δεν εξαρτά από μένα. Την προοπτική για την κατασκευή του γηπέδου στο Βοτανικό πώς την κρίνετε? Θετική. Είναι μια καλή λύση και αυτή, δεν λέγαμε. Αν γίνει κάποτε, αν. Έγινε και η συνεννόηση ανάμεσα στον Ερασιτέχνη, στο Δήμο Αθηναίων και με την Υπουργό Τίνα Μπυρμπίλη. Θα γίνει τελικά η διπλή ανάπλαση? Θα γίνει το ίδιο όπως γίνεται και τώρα, δηλαδή έτσι όπως έρχεστε στο ΆΚΑ, θα πηγαίνετε να βλέπετε και την ομάδα σας στο Βοτανικό? Όχι, βέβαια, θα είναι το σπίτι μας. Εντάξει. Εκεί θα είναι το σπίτι μας. Θα πάμε πιο οργανωμένα, πιο. Τι άποψη έχετε για αυτόν τον ποδοσφαιριστή, τον Αλέξανδρο Τζιόλι, τον αποδοκιμάσανε οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο τέλος του παιχνιδιού? Κακός. Κατά τη γνώμη μου, κακός. Δεν συμφωνώ. Καλός παίκτης, καλός αμυντικός, ωραίος. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει σχέση με τα υπόλοιπα μεταγραφικά της ομάδας, έγινε κρούση από Ιταλικό Σύλλογο για τον Ζιλμπέρτο Σίλβα. Απάντησαν αρνητικά οι διοικούντες του Παναθηναϊκού. Πιστεύετε ότι είναι σημαντική μονάδα του αρχηγού της Εθνικής Βραζιλίας για το χώρο του κέντρου? Δεν δίνεται τώρα, όσο και να λένε. Ο Σίλβα είναι Σίλβα, είναι Βραζιλιάνος, είναι παιχταράς, όπως και να έχει. Παρόλο που είναι 30 τόσο, είναι νεαρός πάλι. Δεν μπορούν να το δώσουν, δεν πρέπει να το δώσουν. Έχει και πολλές εμπειρίες άλλωστε από το Ιωτήριο. Εννοείται. Για τον Δημήτρη Σαλμικίδη, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποιο ανανέωση στο συμβόλαιό του. Δεν θα φύγει ο Δημήτρης. Ο Δημητράκης είναι δικός μας, δεν φεύγει. Απάντησαν αρνητικά και σε πρόταση αγγλικού συλλόγου για τον Σαλμικίδη. Θέλετε να παραμείνει στην ομάδα ή αν επιστρέψει στον ΠΑΟΚ θα σας φάνει κάπως περίεργο? Σίγουρα κάπως περίεργο θα μας φάνει, αλλά ό,τι προκύψει, να κάνουμε. Το θέλουν πάντως. Ευχαριστώ πολύ. Τέσσερα. Δύο. Σε ποια θύρα θα πάμε? Έχουμε εδώ γράφει το σνάτο. Εδώ δίπλα κοντά. Όχι πίσω από το τέρμα. Και έγινε εκεί πέρα, έπεσε ο Αετωνίκης στο σπίτι του ειστήριο. Το πήρε κάποιος. Σε ποια θύρα είχες αγοράσει? 19. Και πόσο πλήρωσες? 15. Και δυστυχώς τώρα θα μείνεις απ' έξω, έτσι. Ναι. Τώρα θα ήθελα να σε ρωτήσω για τα μεταγραφικά της ομάδας. Ένας πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Αλέξανδρος Τσιόλης, πήρε μεταγραφή στην Ιταλική Σιένα. Ναι. Προπονητής ο Αλμπέρτο Μαλεζάνη, παλιότερα τεχνικός του Παναθηναϊκού. Στα τελευταία παιχνία του Τσιόλη, ο φίλος κόσμος του Παναθηναϊκού τον αποδοκίμασε. Ήταν άσχημη αντιμετώπιση αυτή προς το πρόσωπο του νεαρού ποδοσφαιριστή? Πιστεύω πως ναι, γιατί από τη στιγμή που αγωνίζει του Παναθηναϊκό δεν πρέπει να τον προετοιμάζουμε. Ας ήταν και φύγει μάσιμο τρόπο. Όπως και δηλώσει, θα ήθελα να ξαναγυρίσει. Κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές της ομάδας, οι οποίοι είναι η σημαία του Τριφυλλιού, όπως ο Ζιλμπέρτο Σίλβα και ο Σαλπικίδης. Λοιπόν, και αυτοί δεχτήκαν κρούσεις από ομάδες. Ο πρώτος, ο Βραζιλιάνος από Ιταλικό Σύλλογο και ο δεύτερος από Αγγλικό. Τελικά απαντήσαν αρνητικά.